Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Καλλιεργείτε την ψευδέστηση, κύριοι της κυβέρνησης, ότι μόλις τώρα παραλάβατε. Ενώ η αλήθεια είναι ότι μόλις τώρα παραδίδετε. Εδώ και ένα μήνα παρελάμβανετε από το βήμα της Βουλής, υπουργοί, βουλευτές, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και κομπάζετε για δίθεν επιτεύγματα της διακυβέρνησής σας. Και σας χαρακτηρίζει τέτοια μετροέπεια, ώστε να κατηγορείτε τη Νέα Δημοκρατία για άρνηση πραγματικότητας. Μπροστά στον παραλογισμό των λεγόμενών σας, εμείς επιμένουμε να μιλάμε με στοιχεία. Όχι προφανώς για να τα ακούσετε εσείς, αλλά γιατί μας ακούει ο ελληνικός λαός που ξέρει τι βιώνει καθημερινά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι δεδομένο ότι το 2014, σύμφωνα και με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα είχε ισορροπήσει. Δεν χρειαζόταν καινούργιες περικοπές. Η ανεργία είχε ήδη αρχίσει να αποκλιμακώνεται από το τρίτο τρίμηνο του 2013. Και τι κάνατε εσείς? Καταρχήν, διατηρήσατε όλες τις περικοπές των πρώτων μνημονίων. Τις ενσωματώσατε πλήρως στη δημοσιονομική και ασφαλιστική σας πολιτική. Αναγνωρίσατε στις εκθέσεις του προϋπολογισμού τη θετική επίδραση του PSI στα δημόσια οικονομικά. Αλλά προχωρήσατε σε αχρίαστα νέα βήματα. Με το τρίτο μνημόνιο φέρατε μέτρα σχεδόν 10 δισεκατομμυρίων ευρώ και προκαλέσατε με την απώλεια της περιουσίας του κράτους στις τράπεζες τη μεγαλύτερη απώλεια περιουσίας για το ελληνικό δημόσιο στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Αυξήσατε εισφορές και μειώσατε συντάξεις 21 φορές. Φτιάξατε τον νόμο Κατρούγκαλου και θεσπίσατε την προσωπική διαφορά. Εμείς αυτό τον νόμο, σας θυμίζω, δεν τον ψηφίσαμε. Ψηφίσατε το 2017 την περικοπή της προσωπικής διαφοράς. Και αυτό τον νόμο η Νέα Δημοκρατία δεν τον ψήφισε. Με το μεσοπρόθεσμο, το Μάιο του 2018, επαναεπιβεβαιώσατε την περικοπή και πάλι η Νέα Δημοκρατία δεν το ψήφισε. Και αρνηθήκατε τις τροπολογίες και της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων για την προστασία της προσωπικής διαφοράς. Έρχεστε σήμερα και ακυρώνετε ένα μικρό μέρος, κάποια από τα δικά σας μέτρα, αποτέλεσμα όλα της δικιάς σας ανικανότητας στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών. Και θέλετε να σας πούμε και ευχαριστώ? Ούτε εμείς, ούτε οι συνταξιούχοι, ούτε οι εργαζόμενοι σας λένε ευχαριστώ. Γιατί αν δεν ήσασταν εσείς, κανείς δεν θα ξέρε τι σημαίνει προσωπική διαφορά. Δεν υπήρχε αυτή η έννοια. Εσείς την δημιουργήσατε. Με τα τελευταία νομοσχέδια που φέρνετε, σημαίνεται οπισθοχώρηση πριν την τελική σας αποχώρηση. Οπισθοχώρηση αρχικά στις παράλογες εισφορές του νόμου Κατρούγκαλου για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Το λέγαμε μέσα στην αίθουσα και μας κλεβάζατε τότε. Δεν ακούγατε τι σας έλεγε η παραγωγική Ελλάδα. Αλλάξατε όμως τη βάση υπολογισμού από το 2019, τον τρόπο που υπολογίζονται αυτές οι εισφορές, με αποτέλεσμα οποιοδήποτε όφελος της οπισθοχώρησής σας να μην φτάνει στην τσέπη των ελεύθερων επαγγελματιών. Οπισθοχωρείτε τώρα και στην προσωπική διαφορά το δικό σας θεσμό, αλλά μόνο για τους παλιούς συνταξιούχους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι οι νέοι συνταξιούχοι λαμβάνουν πλέον τις συντάξεις τους περικοπένες, πετσοκομμένες, ως αποτέλεσμα της αλλαγής που επήλθε στο ασφαλιστικό σύστημα από τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ. Καμία προσωπική διαφορά δεν έχουν οι νέοι συνταξιούχοι, δεν έχουν οι σημερινοί εργαζόμενοι που πλέον αμφιβάλλουν κατά πόσο με το δικό σας σύστημα θα λάβουν αξιοπρεπείς συντάξεις. Και σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, 220 εκατομμύρια λιγότερα δόθηκαν για συντάξεις το 2018. Εσείς προβλέπετε ότι για το 2019 θα δώσετε 400 εκατομμύρια ευρώ λιγότερες συντάξεις. Αυτό είναι το αποτύπωμα της δικής σας πολιτικής στους νέους συνταξιούχους. Και φυσικά διαγράφετε, θα τα πούμε αύριο στον προϋπολογισμό, όλα τα περίφημα αντίμετρα τα οποία διαφημίσατε στον ελληνικό λαό. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Υφυπουργός έφερε κάποια παραδείγματα συντάξεων στην Επιτροπή. 8 παραδείγματα που τον βολεύουν. Δεν μας είπε τίποτα όμως για τα 2,5 εκατομμύρια συντάξεων που έχουν πλέον θετική προσωπική διαφορά και κατά συνέπεια οι νέοι συνταξιούχοι των ίδιων κατηγοριών θα δουν μειωμένες τις δικές τους συντάξεις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σταματήστε τους πανηγυρισμούς.
Η ζημιά που κάνατε εδώ και 4 χρόνια στη χώρα είναι ανυπολόγιστη. Σας ευχαριστώ πολύ.